Με καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας δεχτήκατε, πως μας δέχεστε κάθε μέρα στο σαλόνι σας. Βλακία, αυτό το λέγαμε και παλιά στο σαλόνι. Στο σαλόνι λες και οι άνθρωποι έχουν μόνο τη τηλεόραση. Στο σαλόνι έχουν μόνο τηλεόραση. Δεν ισχύει αυτό. Πια έχει αλλάξει. Πρέπει και εμείς που είμαστε στη τηλεόραση από εδώ μεριά να συνηθίσουμε ότι μας βλέπετε από τα κινητά σας, από τα tablets σας, σε high definition, το Star Channel, παρακαλώ. Πλέον μας βλέπετε από παντού. Χατζη Θεοδόρου, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μπαίνεις μέσα, κάποιος σε βλέπει, κάποια οικογένεια σε βλέπει και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που τα παιδιά βλέπουν την ώρα που ταξιδεύουν τροχός τύχης. Για σκέψου το, για σκέψου το. Δύο μικρά αδέρφια στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου δεμένα με ζώνες ασφαλείας βλέπουν αυτή τη στιγμή Βάλια Χατζη Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από όπου και αν μας βλέπετε. Και στα παιδιά, που είναι στο πίσω κάθισμα που σου είπα. Που... Παιδιά, ναι! Γιατί είναι πολύ βαρετό να είσαι παιδί και να σε βάλουν στο πίσω κάθισμα και να πηγαίνει και να λες φτάσαμε. Μα αγαπητοί μου, μόλις ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα 9 ώρες ταξίδι. Γελάτε, 9 ώρες ταξίδι. Βέβαια, δεν είναι κανείς από τον Εύρο, γι' αυτό γελάτε. Μόλις το λέω εγώ στα παιδιά μου ότι έχουμε ακόμη 10 ώρες, με πιστεύουν όλοι. Άρα του λέω παιδιά, μέχρι να φτάσουμε θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και όποιος γυρίζει. Κερδίζει, ε! Έχω μαζί μου τη Μαρίνα, έχω μαζί μου την Ελευθερία και τον Αντώνη. Καλώς ήρθατε. Καλώς προσπαθώ να σκεφτώ τώρα από το πρόσωπο να δω αν μπορώ να καταλάβω ποιος έχει έρθει από πιο μακριά. Πιστεύω ο Αντώνης έχει έρθει από πιο μακριά. Το βλέπεις πιο ταλαιπωρημένο το ταξίδι. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Να πούμε ότι δεν ήρθαν με τα πόδια οι παίχτες μας, έτσι. Εγώ βάζω Μαρίνα. Μαρίνα, από πού έχεις έρθει? Από Θήβα. Από Θήβα. Έχω χάσει ήδη, είμαι χαμένος από χέρι. Μια ώρα δρόμο είναι. Αντώνη. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Ήδη το έχουμε ανεβάσει το πεντάωρο. Ελευθερία, τρελάνε μας. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Όπα! Περίμενε, από ποια περιοχή. Πρέπει να δούμε ποιος έρχεται έστω και ένα χιλιόμετρο πιο μακριά. Αντώνη. Τούμπα. Τούμπα. Εύωσμα. Άρα κέρδισε η Βάλια. Μπράβο, ρε Βάλια. Πιο μακρινός από όλους με διαφορά 2 χιλιόμετρων τριών είναι ο φίλος μου Αντώνης. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε. Από τη Βόρεια Ελλάδα τα δύο παιδιά και η Μαρίνα εδώ στη γειτονιά μας. Εδώ γύρω. Στη Θήβα. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε με λεξομαχία. Η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Γέλιο και χαρά. Γέλιο και χαρά, πάνε πακέτο. Ελευθερία μου, βεβαίως. Ελευθερία μου, καλώς όρισες. Καλά. Καλά, μια χαρά, εσύ. Την έχεις την προφορά τη δικιά μας, τη βορειοελλαδίτικη? Νομίζω ναι, την έχω. Μην προσπαθείς να την κρύψεις εδώ πέρα πριν την ρίξεις Αθήνα. Μην μου γίνεις πρωτεύουσα, να. Όχι. Σε παρακαλώ. Σε καλωσορίζω. Με το συντοπίτη Αντώνη, αν χρειαστεί να κερδίσει κάποιο από τις δύο το αυτοκίνητο, παιδιά, για όνομα του Θεού, ας πάρει και τον άλλον. Στον δρόμο του είναι. Ας τον αφήσει εκεί, δεν είναι κάτι. Η Μαρίνα όμως. Που έχει κάνει μικρή απόσταση. Μπορεί να έρθει και με το κτέλ. Δεν ξέρω με το κτέλ ήρθες. Όχι, με το αυτοκίνητο ήρθα. Το δικό σου? Όχι, το άντρα μου. Αλλά θέλω ένα δικό μου όμως. Το άντρα μου, δεν μου άρεσε αυτή η ατάκα. Το άντρα μου θα είναι δικό του, όποτε θέλει αυτό θα μου το δίνει. Ακριβώς, όχι. Όποτε θέλει εκείνο μου το δίνει. Ξεκινάμε να πάρεις το δικό σου. Φύγαμε. Έτσι, μπράβο. Ελευθερία μου, ξεκινάς πρώτη. Πάμε. Κατηγορία. Καρτούν. Καρτούν. Ωραία. Μία ταινία καρτούν. Έχετε δει αρκετές και γιατί σας άρεσαν και γιατί κάποιοι μικρότεροι σας υποχρέωσαν. Παιδιά. Πώς έχεις? Δύο. Για παιδάκια, βλέπουνε καρτούν όλη την ώρα? Ναι, ναι. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Πάμε. Το Σίγμα. Μπαλαντέρ δικό σου αμέσως τώρα. Σκόνο. Με το καλημέρα βέβαια, έτσι είναι το πρώτο σου γύρισμα. Κάτι μας δείχνει αυτό για την τύχη σου. Το ΤΑΦ. Πάρα πολύ καλά. 340 ευρώ με δύο γυρίσματα. Το ΡΟ. Έφτασες κοντά στα 400 ευρώ με τρία γράμματα. Θα πω ένα φωνήεν. Θα πω το ΑΛΦΑ. Έχει δύο ΑΛΦΑ. Το πι.
και το γράμμα και η δεύτερη ευκαιρία στη διάθεσή σου. 3.30. Το λάμδα. Ξαναπαίζεις. Το μη. Δεν ξαναπαίζεις. Μαρίνα, καλή αρχή σου, εύχομαι. Ευχαριστώ. Μπορεί να είναι και πολύ καλή αρχή. Μπορεί. Είναι. Είναι. Το νιώθω, είναι. Το νιώθεις. Το νιώθω. Παίζουμε ένα γράμμα για να το νιώσουμε όλοι μαζί. Το κάπα. Το κάπα, παρακαλώ. Δεν το νιώσαμε όλοι μαζί. Αυτό. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι έχει το ερωτηματικό, εκτός να το φέρει και ο Αντώνης. Το νι. Ήτανε καλό γραμματονί και σου έφερε μόνο 60 ευρώ. Να ξεκαθαρίσω, ψάχνουμε πάντα τους ελληνικούς τίτλους ή τους τίτλους με τους οποίους κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κοινό, έτσι. Το θήτα. Όχι, δεν έχουμε θήτα και έτσι η παίκτρια με τα περισσότερα λεφτά, η Ελευθερία, έρχεται ξανά κοντά μας για να συνεχίσει. Είτε να γυρίζει, είτε να αγοράζει. Θα γυρίσω. Θα πω το Δέλτα. Και θα το λύσεις για 370. Όχι, θα αγοράσω το Ιώτα. Και θα το λύσω. Είσαι έτοιμη. Ναι. Μα το Buzz Lightyear, πες μου ποιο είναι αυτό. Η ιστορία των παιχνιδιών. Έχεις ένα φίδι στην πότα σου, Woody! Το Toy Story, βεβαίως, είναι η ιστορία των παιχνιδιών. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ελληνικός του τίτλος. Όπως και να μας ακούγεται, σου δίνει τα πρώτα σου 270 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία. Μπράβο, φίλη μου, Ελευθερία. Λοιπόν, με αυτά τα χρήματα, τα 270 ευρώ που έβγαλες, συν τα χρήματα τα οποία έχει βγάλει με την λεξομαχία πριν, εννοείται παραμένει πρώτη, κάνοντας μία έτσι μικρή διαφορά των 370 ευρώ από τους δύο αντιπάλους της. Όμως τώρα μπαίνουμε στο γύρο νούμερο 2. Για να σε καλέσω, Μαρίνα, να έρθει να παίξει κοντά μου, μια και είσαι από τη Θήβα και παίζει τώρα πρώτη, πρέπει να θυμηθώ ποιο είναι το τραγουδάκι που λέγαμε στο πυροβολικό. Πυροβολικό πολύ το αγαπώ. Θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω. Στο κάνω. Περίμενε, καλέ, περίμενε να πάρουμε κατηγορία. Στο κανόνι πάνω έχω ανέβει. Σε εμπνέει το τραγούδι. Περίμενε, δώσε κατηγορία. Έλληνες τραγουδιστές. Στο κάνω, στο κανόνι μου επάνω. Και δίνω και κορώνα να ξέρει άμα χρειαστεί. Τραγούδι. Ξεκινάμε πολύ ωραία. Πάμε. Σίγμα. Σίγμα. Στρατόπεδο. 1, 2, 3, 4. Εντάξει, δύο Έλληνες τραγουδιστές. Προφανώς και θα έχουν κάποιο σίγμα μέσα. Είχανε μόλις 5. Το ταφ. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. 400 ευρώ, δύο γράμματα. Θα αγοράσω το Α. Μπράβο, σωστή σκέψη. Α έχουμε όμως. Έχουμε. Δύο. Υπάρχει ελληνικό γράμμα χωρίς Α. Ελληνική λέξη θες να πεις. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις χωρίς Α και πολλά ονόματα χωρίς Α. Αυτό. Έστω. Αυτά τα δύο όμως ονόματα δεν είναι από αυτά. Έχουν Α. Έχεις 3 εκατοστάρικα και μία δεύτερη ευκαιρία. Θα αγοράσω και το Ήτα. Ήτα. Εκεί που το φανταζόσουν, το Ήτα εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε και σε άλλο σημείο όμως και μπορεί να σε βοηθήσει. Το ρο. Χωρίς άγχος, έχει και τη δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί να κάνει και ένα γράμμα λάθος, αλλά δεν κάνει λάθος. Και αυτά τα λεφτά τα χρειάζεσαι τώρα. Το Β. Μπράβο, 150 ευρώ. Το τελευταίο το ξέρω. Δεν ξέρεις το πρώτο. Το πρώτο το όνομα το ξέρω λίγο το... Το επίθετο. Ναι, το επίθετο. Έχει πολύ χαρακτηριστική κατάληξη, νομίζω, 390. Μάλλον έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο όλο αυτό, για να φέρεις το επιδείο και να φτάσεις κοντά στο 800. Θα πω το Χ. Λες αυτό που ξέρεις βεβαίως. Και καλά του κάνεις, γιατί αυτό έπρεπε να πεις για να πάρεις το επιδείο. Μπράβο! Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έφτασε. Ω, 860. Είναι πολλά λεφτά. Αν το λύσεις, τα πήρες τώρα πώς είσαι. Εννοείται θα το λύσω. Εννοείται θα το λύσεις.
Με παίρνει βέβαια, δεν με παίρνει, αλλά θα τα πάρω. Συγγνώμη. Είναι κάτι που, για το οποίο δεν είσαι σίγουρη, δηλαδή. Όχι, είμαι σιγουρότατη. Είμαι 100%. Ξεκινά από το δεύτερο όνομα, γιατί μου είπες ότι το βρήκες πρώτο. Είναι Ηλίας Βρετός. Είναι ο Ηλίας Βρετός. Ωραία. Το πρώτο ποιο είναι? Και είναι Χρήστος Μενιδιάτης. Αν δεν είναι σωστό, έξω από το σπίτι σου θα έρθω, που λέει και το τραγούδι. Κάτω. Κάτω από το σπίτι σου. Ναι. Α, κάτω. Κάτω. Χρήστο Μενιδιάτη, κάτω από το σπίτι της. Θα πάμε στη Θήβα να της δώσουμε 860 ευρώ. Ευχαριστώ. Χάρη βεβαίως σε αυτό που κρατάς στα χέρια σου, το διπλασιασμό. Μαζί σου πάρ' το, στη Θήβα. Στη Θήβα, μαζί σου. Στη Θήβα. Έφυγε. Και έτσι έβγαλε χρήματα βεβαίως και η Μαρίνα μας. Έχει τα πρώτα της χρήματα και η Ελευθερία. Ποιος δεν έχει χρήματα να σηκώσει το χέρι? Αντώνη, σειρά σου. Περιμένουμε. Αντουάν, παίζεις πρώτος. Να, η ευκαιρία σου για τα χρήματα. Κατηγορία, παρακαλώ. Η κατηγορία είναι μποτέ. Ομορφιά. Πολύ ωραία ξεκινάς. Detective, σε παρακαλώ, αφαίρεσέ τον από τον τροχό της τύχης. Και πάμε να μας βοηθήσει να ανοίξουμε ένα τετραγωνάκι, όποιο θέλουμε. Το πρώτο από την πρώτη λέξη. Ωραία. Η κατηγορία μας είναι μποτέ. Ο Αντώνης, που, ο Αντώνης που δεν μας έχει πει, ξέρεις, λέει, εργάζεται ως διευθυντής σε κατάστημα με καλλιτικά. Όχι, ποτέ. 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 Αλλά όπως πολύ σωστά λέει και ο σκηνοθέτης μου, ποτέ μη λες ποτέ. Το σίγμα. Το ταφ. Μάλιστα. Το κάπα. Δεν μπορεί ο Χριστιανός να φέρει ένα μεγάλο ποσό, κάτι κοσαρικάκι από εδώ, κάτι από εκεί. Όλα αυτά 160. Επιτέλους. Το ρο. Μπράβο. Να τα 310 πλέον στο ταμείο σου. Αγοράσουμε φωνήεν. Το αλφα. Έχει ένα. Ωραία. Το νι. Αυτό ήταν τετραπλό. Πενταπλό. Πόπο, αυτό να έλεγες πριν. Πόπο, αυτό να έλεγες πριν, παιδί μου. Τώρα αυτά θα ήταν 150 όλα. Έχεις 310, φίλε μου Αντώνη, με το βλέμμα του Χωακίν Φίνιξ, όχι όμως από τον Τζόκερ, παλιά όταν έπεσε το μονομάχο. Θα αγοράσουμε φωνή, ναι, θα, ναι, είναι το γιώτα. Το γιώτα. Θα αγοράσουμε το έψιλον. Το έψιλον, παρακαλώ. Δεν του άρεσε, το ήξερε αυτό. Αυτό ήταν Χωακίν Φίνιξ βλέμμα, παίζοντας Τζόνι Κας. Στην τύχη το πι. Λοιπόν, ποτέ, νομίζω ότι... Τα δύο πρώτα τα βρήκα. Συνδυάζοντάς τα, ίσως να μπορείς να φτάσεις στη λύση. Δεν έχεις λεφτά, 160 έχει ο άνθρωπος τώρα. Αυτός εδώ ξόδεψε πολλά για φωνή. Δεν γυρνάς άλλη μία? Θα γυρίσουμε άλλη μία. Αυτός ο γύρος έχει μέσα και φόρο. 90. Το μη. Περίμενα, η αλήθεια είναι. Θα σου πω κάτι. Είναι τόσο εύκολο που το έχω βρει και εγώ που επίσημα. Την τρίτη λέξη δεν την έχω καθόλου μαζί. Πάθει πλάκα τώρα που θα έρθει να το λύσει η Ελευθερία. Θα πάθει πλάκα. Ελευθερία, έλα, εκτός αν θες και να γυρίσεις ή να το λύσεις απευθείας. Τι θες? Το ξέρω, αλλά θα γυρίσω μια φορά. Καλά, το ξέρουμε όλοι γιατί μας βοήθησε όλους ο Αντώνης με τα γράμματα που έβαλε. Έλα να γυρίσεις για το γράμμα που μένει. Νομίζω και ο Αντώνης τώρα που χαλάρωσε λίγο. Όχι. Όχι ακόμη. Ωραία. Δεν θα πάρεις το μεγάλο ποσό, αλλά θα πάρεις μια δεύτερη ευκαιρία. Θα την πάρεις μαζί σου για τους επόμενους γύρους και αυτή. Και 40 ευρώ που θα γίνουν 100. Πάμε. Τελευταίο. Το χ. Ωραία. Και τώρα, μόλις το γυρίσει η βάλια, μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ σου και ακόμη μια δεύτερη ευκαιρία. Λεύκανση κυτρινοπών νυχιών. Λεύκανση κυτρινοπών νυχιών. Έτσι, Ελευθερία, μπράβο. Πήρες ένα δωράκι από τον Αντώνη που έλυσε όλο το γρίφο. Και έτσι ο Αντώνης, χάρη, πού να φανταστεί τώρα ότι πάει κάποιος για λεύκανση κυτρινοπών νυχιών. Δεν το φαντάστηκε ποτέ.
Ποτέ όμως. Έψαχνε, περίμενε πώς και πώς δοντιών, αλλά δεν του έβγαινε. Αυτό βγήκε νυχιών και έτσι έχασε τη δυνατότητα να πάρει τα πρώτα του χρήματα. Εντάξει, τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς, είχε ξοδέψει πολλά, θα έβγαζες κάνα 150, 200 στην καλύτερη περίπτωση. Έβγαλε άλλα 100 η Ελευθερία που έχει 470 και μιλάμε για νύχη. Πάταγο νύχη τώρα. Έχει γίνει δουλειά αυτό νύχη επάνω. Όχι λευκασία, δουλειά. Έχει παίξει το κόκκινο φοβερά πράγματα. Αυτό έγινε για τον τροχό ή το έχει τόσο ή άλλο. Όχι, έγινε για τον τροχό. Για τον τροχό. Το λέω γιατί ω Σαλονικιά, έλα παραδέξτε το Ελευθερία. Ω Σαλονικιά, με αυτό τον νύχη πάμε άμα χρειαστεί και περίτερο, έτσι δεν είναι. Αυτό σίγουρα, ναι, αλλά. Αστειευόμαστε, αλλά αυτό ισχύει για τι γυναίκε στην Θεσσαλονίκη και μπράβο του. Και μπράβο του, και μπράβο τους, λεξομαχία. Η κατηγορία είναι αθλητική ομάδα. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω, ΑΟ Θήβας. Δεν είναι. Αντώνη. Miami Heat. Εδώ θα πω κάτι και πραγματικά, κάντε ότι δεν το ακούσατε, έτσι όλοι εσείς οι σύγχρονοι. Ζήτω ο Ρόνης Σεϊκέλη. 200 ευρώ για τον Αντώνη. Είναι τα πρώτα σου χρήματα, φίλε μου Αντώνη, που έχεις απολαύσει Miami Heat στις πρόσφατες εποχές που πέρανε και τα δαχτυλίδια στο NBA. Έχεις 200. Διαλέγεις κατηγορία. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Σου προσφέρω τρεις. Πρώτη, τηλεόραση. Δεύτερη, αλυσίδα. Τρίτη, ανταυτού. Θα ξεκινήσουμε με τηλεόραση. Τηλεόραση. Τώρα κιόλας. Λοιπόν, τηλεόραση διάλεξες. Έλα να παίξεις με τηλεόραση τώρα που πήρες τα πάνω σου, Αντώνη μου. Ψάχνουμε εδώ, σε αυτές τις 4 σειρές, 2 τηλεοπτικές εκπομπές. Το σίγμα. 100. Καλή αρχή. Για 50. Το ταφ. Ωραία. Χάσαμε τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει, 200 είχες. Φεύγεις και πας στην Τούμπα επί τόπου, ή μάλλον μην πας στην Τούμπα ακόμα. Μείνε μαζί μας άλλη μισή ώρα, γιατί ό,τι έχασες μπορεί να το ξαναβγάλεις πολύ εύκολα. Έχασες μόνο 200 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η Μαρίνα θα είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ αν έφερνε χρεοκοπία πλάς. Είναι η μόνη παίκτρια που έχει αξιοσέβαστο ποσό. Αχ, αλλά όχι ότι η Ελευθερία θα ήταν εντάξει με τα 400 τόσα αν τα έχανε. Αλλά σας βοήθησε ο Αντωνάκης και τώρα δεν υπάρχει αυτό. Έλα. Κάπα. Τονί. Ντίνο Κούις. Εύος μου είπες, Ναι, εύος μου. Γι' αυτό εγώ πήγα στον Ντίνο Κούι, ξέρω. Το πι. 160. Και μία δεύτερη ευκαιρία από την μπρίκα που είχες πριν. Θα γυρίσω. Ή μήπως είναι δύο δεύτερες ευκαιρίες. Είχε και μία από το δεύτερο γύρο. Δύο, δύο. Καλό, Δικός. Το ρο. Ρο. Έχεις τουλάχιστον τη δεύτερη ευκαιρία, τη μία, την αξιοποιείς τώρα. Το μη. 180. Το λάμδα. 210. Θα πω το άλφα. Όπως λέμε αστέρας, ένας είναι ο αστέρας, ποιος? Ένας. Ο αγροτικός. Ο αγροτικός. Μα τώρα. Εντάξει, υπάρχει άλλος αστέρας, αλλά συγγνώμη στον εύωσμο είμαστε, θα πούμε για τον αγροτικό. Αν ήμασταν στην Τρίπολη θα λέγαμε για άλλον. Λοιπόν, Ελευθερία, 110 μόνο. Θα πω το ζήτα. Πρώτη την ξέρω, τη δεύτερη δεν ξέρω. Ωραίο. Θα πω το δέλτα. Χάνεις και τη δεύτερη ευκαιρία σου και παίζεις τώρα χωρίς Αλεξίπτωτο. Όχι, ξανά έχει.
Λεφτά. Κι άλλη. Φυσικά, τώρα έβγαλε κι άλλη. Θα γίνει με δεύτερες ευκαιρίες σου, Ελευθερία. Ηρέμησε κάποια στιγμή. Όλα αυτά είναι για σένα καλά. Αλλά εφόσον δεν ξέρεις το γρίφο, κινδυνεύεις να χάσεις και τις επόμενες. Μπορώ να αγοράσω. Ναι. Από το όμικρον. Καλύτερα να μην γυρίσεις. Κάνεις και τις δεύτερες ευκαιρίες, τα πάντα όλα πλην του Μπαλαντέρ. Το οποίο το κρατάς βεβαίως, αλλά παίζει η Μαρίνα που αν το λύσει παραμένει η πρώτη και παίρνει και άλλα 100. Το λύσω. Φύγαμε. Επιτέλους μαζί, πες το και θα γίνει. Μάτι Τζοβάνα Φραγκούλη, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Λογικά. Λογικά. Δεν το θυμάσαι το πες το και θα γίνει. Πες το και θα γίνει, το επιτέλους μαζί όχι. Α, το επιτέλους μαζί, γιατί ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα είχε η Ελευθερία. Επιτέλους μαζί με Ανδρέα Μικρούτσικο και πες το και θα γίνει με την Τζοβάνα Φραγκούλη φυσικά. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Μαρίνα, έχεις 100. Μόνο 100. Αλλά αν σκεφτείς ότι είχες και 8,60 πριν, έφτασε στα 9,60. Παραμένεις πρώτη, 500 ευρώ διαφορά από την Ελευθερία και μόνο 960 ευρώ διαφορά από το φίλο μου τον Αντώνη που έφερε τούτο εδώ και ήταν ό,τι πιο αξιομνημόνευτο έχουμε για σένα, Αντώνη. Διαφημίσεις. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα δεύτερο μέρος που βρίσκει τα κορίτσια μας που είναι εδώ σήμερα, από τη Θήβα και από τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, να έχουν πάρει το χαρτί όλο. Διότι ο έτερος Θεσσαλονικιός, ο φίλος μου Αντώνης, κάποια στιγμή στην πορεία, ενώ έβγαλε κάποια χρηματάκια, χρεοκόπησε, τα έχασε όλα και είναι στο μηδέν. Και αυτό το λόγο βλέπετε και αυτά τα κατεβασμένα μούτρα. Είναι πολύ στενοχωρημένος. Δεν ξέρει όμως ότι είμαστε μόνο στα μισά του παιχνιδιού και ότι όλα αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα από τον επόμενο κιόλα γύρο ή λεξομαχία. Δεν ξέρω τι έχουμε τώρα. Γύρω έχουμε. Τον πέμπτο γύρο. Πέμπτο, έχουμε φτάσει εκεί. Φυσικά. Τα χάνω. Πέμπτος. Τον πέμπτο γύρο, ποιο θα παίξει πρώτο? Η Ελευθερία θα παίξει πρώτη. Όπω είσαι, από τον Εύωσμο. Στον τροχό της τύχης. Η κατηγορία έρχεται τώρα. Αλυσίδα. Αλυσίδα λέξεων. Περίμενε. Λίγο άβρα. Κοίτα, κοίτα. Σου φέρνω λίγο άβρα. Έρχομαι δίπλα σου. Εδώ όσο μπορώ. Και σου φέρνω λίγο άβρα. Πρόσεξε. Χρειάζομαι. 500 επί 3 για σκέψου το και 4. Δώσ' το. Το σίγμα. 2.000 παρακαλώ! Έτσι, μπράβο! Να τα 2.000, έλαβε Ελευθερία μου. Νομίζω δεν χρειάζεσαι να τη δική μου αύρα. Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα για σένα. Σηκώνεις τα 500 ευρώ που τα έχουμε κάνει ήδη 2.000 και πλέον με άλλο αέρα, σαλονικιώτικο, με άλλο αέρα, με άλλο αέρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, 2.000 μόνο αυτό. Τώρα. Καλό, έτσι απλά, έτσι θέλεις, καλό. Μη στεναχωρείς, καλό, 2.000, καλά, απλά. Να δω πώς θα τα κρατήσεις τώρα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να τα κρατήσεις. Θα αγοράσω. Από το αλφα. Ωραία, να σας πω κάτι. Εσείς τι θα λέγατε? Μεταξύ μας, εγώ και εσείς μόνο. Τι θα λέγατε? Το αλφα. Το αλφα θα λέγατε και εσείς. Το αλφα είπε και η Ελευθερία, που δυστυχώς χάνει τη σειρά της και είναι με 1.900 ευρώ στα χέρια, χωρίς να μπορεί να πιστέψει ότι δεν έχει ούτε ένα αλφα σε 4 ολόκληρες λέξεις. Νομίζω ότι ούτε η Μαρίνα το πιστεύει. Τώρα πρέπει να πιστέψει το εξής. Εάν δεν λύσεις αυτό το γρίφο, εσύ ή ο Αντώνης, χαιρετίστε. Πάει στα 2.000 η Ελευθερία από αυτό το γύρο. Έλα. 50. Το ταφ. Πω, τι γίνεται σήμερα. Ευτυχώς εσύ ξαναπαίζεις, για σένα ευτυχώς. Για σένα ευτυχώς. Έχω ευκαιρία, έχεις δίκιο. Ξαναπαίζεις και αυτό πως σε σώζει προσωρινά. Προσωρινά. Τι γίνεται, τι γύρος. 100 ευρώ, μία δωρεπιταγή γαλαξίας. Θα πω το ρο. Ωραία, μπράβο. Η δωρεπιταγή γαλαξίας σου ανήκει. Το έφερες κι εσύ, ρε θηρίο. Παιδιά, αυτός ο γύρος. μας ήρθε λίγο απότομα, θα έλεγα. Ναι, ναι. Κάντο κι εσύ όπως το έκανε πριν η Ελευθερία. Πες ένα γράμμα που να εμφανιστεί πολλές φορές. Θα πω το πι.
Είναι μία, αλλά δεν πειράζει, είναι μία. Θα μπορούσε και καμία. Μπράβο. 500 ευρώ δικά σου. Έφτασε στα 630. Σηκώνει το 500 ευρώ. Τα κορίτσια είναι on fire. Τα κορίτσια είναι ζεστά αυτή τη στιγμή και γυρίζοντας και οι δύο μαζί έχουν μαζέψει πάνω από 2,5 χιλιάρικα. Λοιπόν, θα αγοράσω το όμικρον. Θα σε ρωτήσω μόνο, αφού δούμε όλα αυτά τα όμικρον, αν έπαιζες πρώτη, αν θα αγόραζες το α όπως έκανε και η Ελευθερία. Εννοείται. Ήταν η πιθανότητα αυτή. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Εδώ η Ελευθερία ήταν πραγματικά τόσο άτυχη με το πιο απρόσμενο τρόπο, έτσι, με το πιο απρόσμενο γράμμα, το α. Και θα αγοράσω και το Ι. Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια, όταν λείπει το α χορεύουν τα άλλα φωνήματα. Αλυσίδα λέξεων. 430 ευρώ. Θα γυρίσω. Βαριά να στενάζεις όμως. Ναι, γιατί το σκέφτομαι. Θα πω το κάπα. Όχι. Τέλεια. Κάτι κάπα, κάτι αλφα σήμερα μας έχουν ταράξει. Καμία ένσταση γιατί είναι αλάνθαστος ο πίνακας Αντωνή. Δεν άφησαν και 500 έργα τα κορίτσια, τα πήραν και φύγανε. Το λάμδα. Ξανά. Το μη. Μπορεί να μην του φαίνεται τώρα του παιχνιδιού μας, αλλά είναι πολύ κρίσιμο το σημείο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο. Λύνοντας το, πρόσεξέ με, θα πάρει 210, ναι, όλοι ξέρουν ότι είναι λίγα τα λεφτά, αλλά ξέρει ο φίλος μου ο Αντώνης ότι λύνοντας το, δεν θα πάρει η Ελευθερία το τεράστιο ποσό των 1.900 που έχει μπροστά της. Και γι' αυτό φαντάζομαι το λύνεις κιόλας, έτσι δεν είναι. Ναι. Πρώτη λέξη υδρόγειος, ναι. Η δεύτερη υπάρχει είναι πόλη, ναι. Η σημερινός με συμβρινή. Έτσι ακριβώς ήταν διατυπωμένα όλα αυτά και χάρη σε αυτά τα 210 ευρώ και τη λύση του γρίφου, ο Αντώνης σώζει την παρτίδα και για πάρτι του και για την Μαρίνα που παραμένει πρώτη βεβαίως μετά από αυτό το συναρπαστικό γύρο που τόσο εσύ Μαρίνα μου, όσο και η Ελευθερία φέρεται τα 500 ευρώ, ναι. Η Ελευθερία πήρε και 2.000 κάπου στην πορεία, αλλά επιστρέφει στα 470 ευρώ, τα οποία βεβαίως 470 ευρώ είναι και τα χρήματα που την κρατούν στην δεύτερη θέση. Ο Αντώνης είχε βγάλει 200, τα είχε χάσει από τη Χρεοκοπία Plus, τώρα είναι ξανά στα 200 και κάτι, 210 και είναι στην τρίτη θέση. Έκτος γύρος. Λέγαμε στο Πορτορίκο παλιά, ο Σόι Μαρινέρο, παίζεις, έχουμε την κατηγορία ανταυτού που έχει περισσέψει. Ψάχνουμε λοιπόν στην κατηγορία αυτή, στην κατηγορία ανταυτού, ένα πρόσωπο, στην πρώτη λέξη, μυθολογικό, ιστορικό πρόσωπο, το οποίο έχει γίνει και ταινία. Ως ρόλο όμως το έχουν ερμηνεύσει αρκετοί. Δύο από αυτούς βρίσκονται στην δεύτερη και την τρίτη σειρά, δύο ηθοποιοί δηλαδή. Ποιο είναι το πρόσωπο και ποιοι είναι οι ηθοποιοί. Το σίγμα. Όλα τα σίγμα στους ηθοποιούς. Φασούλη, φασούλη, λέει. Το πι. Φασούλη, φασούλη, θα φάμε φασολάδα, μα χρειαστεί. Όχι τώρα όμως, Αντώνη. Ο μόνος παίκτης που δεν έχει φέρει 500 σήμερα. Λες. Δεν λέω. Βλέπω. Το ταφ. Κάπα. Δεν θα βρούμε κανένα γράμμα στο πρώτο που μας καίει περισσότερο. 150 ευρώ. Τι θα γίνει, φιλαράκι. Κολλήσαμε. Τα τριαντάρια. Το λάμδα. Όχι. Κολλήσαμε τελείως. Ελευθερία, έλα μου. Τι το έχεις. Τα ονόματα, ναι. Αν όχι. Θα ήταν βολικό βεβαίως να έχουμε βρει το πάνω.
Γιατί με αυτό θα ήταν πιο ασφαλές το συμπέρασμα. Οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί έχουν παίξει πολλούς ρόλους, οπότε ακόμα δεν μπορεί να καταλάβεις. Το δέχομαι και σε περιμένω να γυρίσεις. Αγαπημένη φέτα για σένα. Τωρό. Τονί. Επιτέλους, επιτέλους. Σήκωσε τη δωρεπιταγή, σε παρακαλώ. Ο Γαλαξίας προσφέρει 100 ευρώ ψώνια από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας 50 χρόνια δίπλα μας και 180 ευρώ για σένα. Άκου, ξέρω πολύ καλά για ποιο λόγο δεν πετάς στα σύννεφα, γιατί το έκανες και πριν και κατάλαβες ότι δεν αρκεί να βρεις το γράμμα, που θα βρεις είμαι σίγουρος, αρκεί να τα κρατήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε ένα-ένα τα βήματα ξανά, σωστά. Ποιο είναι το γράμμα που θα σου φέρει τουλάχιστον 500? Το ζήτα. Το ζήτα. Ένα 500 ευρώ. Το ζεις ξανά το έργο. Εντάξει, όχι με 2.000 πλέον, πάρ' το γαλέ, μην το κοιτάς. Με 500 αντί για 2.000. Ωστόσο, για μένα η αξία του είναι ίδια αυτή τη στιγμή, γιατί... Όχι, αυτό είναι και μεγαλύτερο, γιατί αυτό ακόμα το διεκδικείς, ενώ τα 2.000 τα έχασες. Ναι. Θα πω το μη. Και θα το λύσω, Πέτρο, γιατί δεν θέλω να ρισκάρω ξανά. Έχεις 720 ευρώ. Αν δεν το λύσεις, εμένα θα βρεις μπροστά σου. Θέλω να πω ότι είναι 720, δεν είναι ότι έχεις 100 για να σου πω κάτι άλλο. Έχεις 720, πάρτα και με αυτά παίρνα, νομίζω ότι μπορεί και πρώτη, θα ναι, το πούμε σε λίγο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Αγαμέμνον, Κώστας Καζάκος, Σον Κόνερι. Αγαμέμνον, Κώστας Καζάκος, αλλά και Σον Κόνερι. Μ' αρέσουν αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Σου έδωσαν ο Κώστας Καζάκος στην Ιφηγένεια και ο Σον Κόνερι σε ταινία. Σου έδωσαν 720 ευρώ. Ξέρεις που έφτασες? Στα 1190 και πλέον είσαι στην πρώτη θέση, ελευθερία μου, διότι η έκτη κατηγορία, ο έκτος γρίφος μάλλον, ήταν αυτός που σου έδωσε τα πολλά λεφτά. Με άνεση σαλονικιώτικη τώρα και αέρα, πας για τη λεξομαχία, όπου και ο Αντώνης και η Μαρίνα βεβαίως θα τοποθετήσουν το χέρι επάνω στον μπάζερ και ο πιο γρήγορος και σωστός ταυτόχρονα θα πάρει 200 ευρώ. Η κατηγορία είναι βιβλίο από το Πάνο Ράφι. Δύο παράλληλοι. Πάρα πολύ ωραία. Ένα σπουδαίο σύγγραμμα του Πλούταρχου που σου δίνει 200 ευρώ. Δεν είναι μακριά από την πρώτη ελευθερία. Η διαφορά είναι κάτω από το χιλιάρικο. Έτσι δεν είναι, κάτω από το χιλιάρικο διαφορά. Ορίστε. Ενώ η Μαρίνα είναι σε απόσταση βολής από την ελευθερία. Στον 7ο γύρο παίζει πρώτος ο Αντώνης που μπορεί να φτάσει στις δύο κυρίες μας. Πες ρε Αντώνη, τι κατηγορία θέλεις? Για σένα, εγώ εδώ φίλος πολύ. Τα αθλητικά σου είναι καλός πάντως σήμερα. Τα αθλητικά είναι ο τομέας μας. Ναι, αλλά δεν έχει άλλο. Τα βιβλία δεν ήταν ο τομέας μας, αλλά μας πήγε. Μια χαρά σου είναι με τα βιβλία. Ας βάλουμε λοιπόν μια κατηγορία τώρα, ένα αθλητικό βιβλίο. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αλλά όχι. Τώρα έχουμε φαγητό. Ναι, αλλά όχι. Α, γιατί το φαγητό δεν μπορεί να ενοχλεί τον Αντώνη. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ένα φαγητό ψάχνουμε. Φύγαμε. Το σίγμα. Ταφ. Το κάπα. Αγοράσω το αλφα. Λάμδα. Όπο, τι έμπνευση ήταν αυτή?
Ναι, έλα μου. Το ρο. Ρο. Μπράβο, σήκωσε τη δωρεπιταγή. Επιπλαξίας 300 ευρώ από την εταιρεία Τινιακός. Όχι ρε φίλε. Όχι, όχι. Α, τι κρίμα. Άλλη μια χρεοκοπία στο δρόμο του Αντώνη. Είναι η δεύτερη, αυτή πόνεσε περισσότερο από την προηγούμενη, γιατί στην προηγούμενη ο Αντώνης έχασε 200 ευρώ. Τώρα χάνει πολύ περισσότερο, γιατί εκεί που θα έφτανε, αν έλυνε το γρίφο σε λίγο, σε ένα-δύο γραμματάκια, θα μπορούσε να είναι ίσως και η πρώτη θέση, ίσως. Αντώνη, λυπάμαι πάρα πολύ. Ελευθερία. Θα πω το μη. Και θα το λύσω. Για 300 ευρώ, εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι είναι ήδη πρώτη, οπότε τι έκανε. Τι έκανε η σαλονικιά μας. Δεν θα γυρίσω μία. Αν έρθει κανένα καλό πάνω από κάτω, βολεύομαι. Ήρθε 300 και βεβαίως βολεύεσαι να το λύσεις. Γιατί χάρη σε αυτό μπαίνεις πρώτη και στον επόμενο γύρο. Και χτίζεις και μία διαφορά. Αμπελοφάσουλα, σαλάτα με σκορδαλιά. Αμπελοφάσουλα, σαλάτα με σκορδαλιά, έχεις φάει ποτέ? Όχι, μάλλον δεν πηγαίνει πολύ Επτάνησα. Έχει πάει διακοπέ Επτάνησα πουθενά από έχω εκεί. Πάει στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη. Έχει και ωραία. Εκεί και Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Θα το βρει εκεί πιο εύκολα. Θυμίσου την επόμενη φορά που θα πα εκεί. 300 ευρώ ακόμη για την φίλη μα την Ελευθερία. Η οποία κατάφερε η Ελευθερία να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη γαστρονομία και όλα τα υλικά που τα έβαλε μέσα ο Αντώνης. Έβαζε ο Αντώνης μέσα, έβαζε αμπελοφάσουλα, έβαζε σκορδαλιές, τα πάντα όλα. Το έφτιαξε ωραίο το πιάτο, τσουπ. Και το έδωσε σερβίρισμα στην Ελευθερία που έχει σχεδόν 1.500 ευρώ. Ένα χιλιάρικο και κάτι ψηλά παραπάνω ο Αντώνης πίσω της και στα 960 σε απόσταση βολής ακόμη η Μαρίνα που έχει συγγύσει όμως. Είναι ήσυχη. Ναι, αλλά ντε, θα δυναμώσω. Είσαι ήσυχη, θα δυναμώσεις. Θα δυναμώσεις. Στον 8ο να δυναμώσεις. Μπράβο, Ελευθερία, για την ψυχραιμία σου πάνω απ' όλα. Η τύχη είναι μαζί σου, η ψυχραιμία είναι μαζί σου, η ατυχία του Αντώνη είναι επίσης μαζί σου. Έλα να παίξεις. Η κατηγορία είναι θεατρικό έργο. Ξένο ή ελληνικό, έλα, βοήθησε λίγο τώρα. Λίγο, λίγο, εμάς εδώ είμαστε φίλοι σου. Άντε, είναι ξένο. Τώρα. Τώρα. Πάμε. Ακάθεκτη. Ακάθεκτη, ακάθεκτη. Θα πω το μη. Είχες να πάθεις τέτοιο κάζο από την εποχή του Α. Θυμάσαι που το είπες και δεν υπήρχε. Χάνεις την δωρεπιταγή, αλλά ξαναπαίζεις. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Από το ΤΑΦ. Μεγαλύτερο κάζο για από το Α είναι αυτό. Θα ήταν Μαρίνα, μεγαλύτερο. Δύο συνεχόμενα και είναι τα πρώτα κιόλα, φαντάζω. Το σίγμα. Επιτέλους. Άντε. Πρώτο σύμφωνο. Θα πω το ρο. Περίμενε να δούμε αν έχουμε. Έχουμε, μπράβο. Και αν θέλεις να πεις και δεύτερο, σηκώνεις τη φέτα 1-1. Και θα πω και το πι. Ωραία. 210 ευρώ. Πλησιάζεις την Ελευθερία. Θα αγοράσω το όμικρον. Όρχος. Ωραία. 110. Απομακρύνεις από την Ελευθερία. Θα γυρίσω. Και εσύ όπως ο Αντώνης ατύχησες, δυστυχώς χρεοκοπείς. Αντώνη. Δεν μας έχει πάρει από κάτω φαντάζομαι. Το γάμα. Διπλό. Το χ. Ελευθερία θα το λύσει για άλλα 100 ευρώ. Να γυρίσω μία. Επειδή το ξέρεις ή επειδή δεν το ξέρεις, αυτό είναι μόνο που. Ξέρω νομίζω. Κατάλαβα ότι το ξέρεις. Ναι, είναι σαλονικιά. Όταν το βρίσκει, τα μάτια της κάνουν ένα κλινκ. Μια λάμψη. Λαμπυρίζουν τα μάτια. Ένα κλινκ. Ωραία. Με 2-500 ευρώ αξίζει τον κόπο να γυρίσεις. Το Δέλτα. Θα πάρεις άλλα 100 λοιπόν. Αργό για δύο πρόσωπα. Σαρδάμ. Πόση ώρα θα αργήσεις.
Πριν ελευθερία, μα τρελάνει. Μαρίνα μου, το λύνει για 100 εσύ. Δεν το περίμενε να κάνει τέτοιο λάθο. Εδώ η ελευθερία. Ωραία. Θα την πλησιάσει 100 ευρώ, αν το πει σωστά. Έργο για δύο πρόσωπα. Τένεσι Βίλιαμς, βεβαίως, το θεατρικό έργο. Έργο για δύο πρόσωπα. Εντάξει, κι εγώ αργώ ελευθερία καμιά φορά και έχουν να το λένε δεν οι φίλοι ήταν μου. Αργό, αλλά δεν έχω στήσει ποτέ πάνω από ένα άτομο. Έτσι, δηλαδή να αργήσω και για δύο πρόσωπα. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν καν ρήμα. Δεν πειράζει, αυτό δεν πειράζει. Ήταν... Δεν πειράζει. Είναι αυτά τα λάθη που γίνονται από κεκτημένη ταχύτητα. Όντως, έχεις επιτρέψει στην Μαρίνα να σε πλησιάσει ένα εκατοστάρικο. Έχεις 1060 Μαρίνα μου, έχει 1490 η ελευθερία. Και να ξέρετε, στον ένατο γύρο που πιθανότατα βάλια θα είναι ο τελευταίος γύρος μετά το διευθυντικό μας, τα κορίτσια ξεκινούν σχεδόν επί ίσης ώρες. Δηλαδή ξεκινούν πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Ενώ ο Αντώνης μας ψάχνει όχι τόσο το ποσό, όσο την τύχη του, η οποία τον έχει εγκαταλείψει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται όταν φτάνουμε στον γύρο νούμερο 9, που δεν φτάνουμε πάντα, αλλά σήμερα τα καταφέραμε χάρη στις πολύ γρήγορες λύσεις των γρίφων. Θα βρω εγώ να ξαποστάσω. Α, τι τύχη! Βρήκα να ξαποστάσω ένα Nissan Juke, Μαρίνα μου. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάνω. Τα κλειδιά είναι πάντα επάνω. Γιατί με αφήνουν. Να πάρω να φύγω κατευθείαν. Αφήνουν και παίζω, Μαρίνα, να ξέρει το βράδυ. Και κρατάω την μπαταρία ζεστή. Επίσης, κρατάμε το στούντιο ζεστό για εσάς που θέλετε να έρθετε από Σαλονίκη, από Εύωσμα, από Τούμπα, από Θήβα. Ελάτε, από όπου θέλετε, ελάτε. Είμαστε εδώ, περιμένουμε κάθε μέρα. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Πες μου τώρα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το τελευταίο γύρο. Δεν πρέπει. Είχα βολευτεί εγώ εδώ. Βολευτεί, το ξέρω. Αλλά... Παιδιά, ξέρετε τι να κάτσε εδώ ένα δεκαλεπτάκι. Χαλαρώνεις, ετοιμάσαι και σκεφτόμουν τόση ώρα που καθόμουν εδώ. Αντίον Ισαν Τζουκ, θα έρθω σε λίγο. Σκεφτόμουν τόση ώρα ένα πράγμα. Μπορεί και ο Αντώνης, που είναι ο τρίτος και τελευταίος σήμερα παίκτης σε ποσό, να μπει στο τελευταίο γύρο σφήνα στα δύο κορίτσια που είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους και διεκδικούν την νίκη. 1490 ευρώ για την ελευθερία, 1060 για την Μαρίνα. Με 300 ευρώ που έχει μόνο η λύση του γρίφου στον τελευταίο γύρο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και ο Αντώνης από κοντά είναι κάτω από χιλιάρικο διαφορά. Άρα μιλάμε, ψάχνεις κοντά στο 700-800 την πραγματική αξία του ποσού, της διαφοράς που ψάχνουμε τώρα. Όλα μπορεί να αλλάξουν στον τελευταίο γύρο. Μόνο το χιλιάρικο που υπάρχει μέσα μπορεί να εγγυηθεί για τέτοιες αλλαγές. Τελευταίος, ένατος σήμερα. Και στον ένατο γύρο θέλω πρώτα την κατηγορία και μετά να καλέσω τον παίκτη που παίζει πρώτος. Η κατηγορία είναι ταξίδι στην Ελλάδα. Η κατηγορία είναι ταξίδι στην Ελλάδα και η Μαρίνα που ξεκινά από τη θέση 2 παίζει πρώτη. Με ένα και μόνο σωστό, καλό, σύμφωνο, είσαι πρώτη. Το σίγμα. Είναι 3 εκατοστάρικα, αλλαγή στην πρώτη θέση. Περνά πρώτη η Μαρίνα και πλέον οδεύει για τελικό, εάν δεν κάνει ούτε ένα λάθος από εδώ και πέρα. Το ταφ. Έχεις 350 ευρώ σε αυτόν το γύρο. Αν τελείωνε το παιχνίδι μας, απλά οφείλω να στο λέω, θα είχες 1610. Έχει 1490 ελευθερία και αγοράζεις ποιο. Το α. Είκοσι ευρώ πάνω από την ελευθερία είσαι. Θήβα Σαλονίκη σήμερα γερή κόντρα. Θα πω το π. Σέκαψε. Το πι σέκαψε και επιστρέφει στην δεύτερη θέση. Και έρχεται τώρα ο Αντώνης, που επίσης μπορεί με ένα γύρισμα να βρεθεί πρώτος και το εννοώ. Καλό στον κύριο Αντώνη μας επάνω στο θαυμαστικό. Δεν με πίστευες, Αντώνη μου. Ένα σύμφωνο. Το λάμβα.
πάνω από 700 ευρώ ο Αντώνης. Έχει 730 και κυνηγά τα 1490 που έχει ελευθερία. Μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, έχουμε ακόμη αρκετά σύμφωνα, για να μαζέψεις το χρήμα και να καλύψεις αυτή τη διαφορά. Εάν θέλεις να το κάνουμε έτσι, απλά δεν θα σηκώσεις το θαυμαστικό. Αν το σηκώσεις, από κάτω βρίσκεις. Πρόσεξέ με. Η χρεοκοπία, αντίο 120, αντίο σειρά. Αν έχει jackpot, πρώτος. Θα το γυρίσουμε. Έχω φέρει τις χρεοκοπίες μου. Λέω. Άρα θα κάνεις τι? Θα το σηκώσω. Το σηκώνεις. Πέρασε, σε παρακαλώ, μία θέση αριστερά, για να το ζήσουμε παρέα αυτό. Σκέφτηκε και μου είπε κάτι το οποίο το συμμερίζομαι. Βάλια και αγαπητοί φίλοι, έχεις φέρει δύο χρεοκοπίες σήμερα. Λες, τρεις. Δύο ή τρεις, έχεις χάσει την μπάλα. Λοιπόν, εάν υπάρχει κι άλλη μια χρεοκοπία εδώ, τότε ξεκάθαρα το βραβείο του πιο άτυχου της ημέρας έρχεται σε σένα. Εάν όμως έχει jackpot, διπλασιάζεις τα 730 και περνάς πρώτος. Πρώτος ή μας χαιρετάς. Είναι η τρίτη χρεοκοπία. Αλλά αυτή είναι η πιο οδυνηρή από όλες. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης έκανε κάτι που μάλλον θα έκαναν, Αντώνη μου, περισσότεροι. Θέλω να πω ότι είχες να καλύψεις μία διαφορά 700-800 ευρώ. Λες, πόσα αναφέρω πια, πόσα αναφέρω. Έτσι. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έφερες τη χρεοκοπία και έτσι άφησες το jackpot, να το jackpot στην άλλη πλευρά, ανοιχτό πλέον, γιατί παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά εδώ, για τα κορίτσια. Ή για σένα, εάν τα κορίτσια παρά είναι άτυχα, και έρθει ξανά η σειρά σου. Γιατί με το που θα γίνει αυτό, είσαι πάλι στο κόλπο. Για την ώρα όμως η ελευθερία, όχι απλά είναι στο κόλπο, είναι πρώτη, είναι το φαβορί, και χρειάζεται τη λύση ενός γρίφου ακόμη. Θα πω το θήτα. Και θα πάρεις 150. Θα πω το μη. Για 500. Για 1000 ευρώ ακόμη. Το ταμείο της ελευθερίας θυμίζει τραπέζα. Βγάλε 1000 ευρώ από τον τροχό της τύχης τώρα. Σκοσώ. Είναι ακόμη πιο έντονες αυτές τις στιγμές, γιατί λύνοντάς το, ξέρεις ότι πας τελικό. Δεύτερον, με πολλά λεφτά. Δεν θα σου πω καν πόσα είναι. Έτσι, στο κρατάω για δώρο, αν πεις σωστά το γρίφο. Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Θα δώσει η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου τη νίκη στην ελευθερία. Ναι, θα τη δώσει η ελευθερία. Είσαι η μεγάλη νικήτρια. Μπράβο, ελευθερία, που στην πορεία του παιχνιδιού αυτή η παίκτρια είχε τα χέρια της 2000 κάποια στιγμή με ένα γράμμα και τα χάσε και σου λέει, ω, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπω σπίτι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα είναι, αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Γιατί αυτά που έχασες τότε, τα ξανά έβγαλες μετά, ξανά και ξανά, και έχεις 2.840 ευρώ δικά σου και με αυτά γυρίζεις τα παιδάκια σου και στην οικογένειά σου ελευθερία. Χίλια μπράβο. Πάρε τον Αντώνη μαζί σου, Σαλονίκη, άμα κερδίσεις τα μάξι, μου το έχεις υποσχεθεί. Αφήστε και τη Μαρίνα στη Θήβα που ανεβαίνετε, που με 1000 ευρώ τερμάτισε δεύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ο τελικός σήμερα θα μυρίζει εύοσμο Σαλονίκης. Από το 1 μέχρι το 100. Το 100 είναι η απόλυτη χαλαρότητα σαλονικιώτικη. Θέλω να πεις πόσο χαλαρή είσαι. 50. Έλα ρε τώρα από τον εύωσμο και μου ήρθες με 50, είσαι με τα καλά σου. Κάτσε να δω αν σε χαλαρώσω με αυτά που θα σου πω. Έχεις βγάλει σχεδόν 3.000 ευρώ δεδομένα. Χαλάρωσε κι άλλο. Χαλάρωσε. Το ποσοστό που πήγε τώρα. Στο 80. Στο 80. Έχεις και μπαλαντέρ από τον πρώτο γύρο. Τώρα πόσο χαλαρή τώρα είσαι. Είναι 100%. Αυτό ήθελα να ακούσω, γιατί είσαι μία σαλονικιά. Για να μαθαίνουμε σαλονικιά. Ναι, με καταγωγή από Γαλλίψο Καβάλας. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τα 3.000 είναι μόνο η αρχή, να ξέρεις. Σε περιμένουν καλύτερα πράγματα, αν λύσεις και τον τελευταίο γρίφο. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.
Νούμερο 15. Καλό. Καλό θα είναι. Καλό θα είναι. Κακό δεν μπορεί να είναι. Τι ωραία απάντηση ήταν αυτή. Καλό θα είναι. Αφήνω τον Παλαντέρ εδώ. Θα θυμόμαστε ότι σε λίγο θα πάρεις ένα επιπλέον σύμφωνο, αφού πρώτα μάθουμε ποια είναι η κατηγορία μας. Η κατηγορία είναι στα μαθηματικά. Ήσουν καλή. Ναι. Ναι. Ωραία. Αυτή εδώ η μαθηματική έννοια, λοιπόν, θα μας βοηθήσει να πάρουμε το περιεχόμενο του φακέλου. Θα βάλουμε 10 γράμματα μαζί. Ξεκινάμε με τα δικά μας. Μπράβο. Κανένα σίγμα. Κανένα σίγμα. Ούτε πι. Αλλά έχει αρκετά τάφ, αρκετά αλφα. Θα πω το ρο. Θα πω το νι. Το πρώτο γράμμα ήταν το ρο, το δεύτερο είναι το νι, όπως λέμε νισάν, τζουκ, ένα πράγμα. Το μη. Μητέρα. Ναι. Και ένα σύμφωνο ακόμη. Το κάπα. Θέλεις και ένα καλό φωνή σαν το αλφα να μας πεις. Θα πω το γιώτα. Για να δούμε πόσα υπάρχουν. Σε είδα έτσι πολύ αποφασισμένη. Είχες υποψιαστεί κάτι? Είναι αυτό που υποψιάζεσαι? Κάνε μας πλακίτσα τώρα. Πάμε. Τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ήταν μεγάλη λέξη, γι' αυτό τις πήρε ένα δευτερόλεπτο, να ξέρετε. Γιατί ήταν μεγάλες οι λέξεις. Τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τις πήρε δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα. Τι να κάνουμε, παιδί μου, δεν βαριέσαι. Χάσαμε δύο δευτερόλεπτα. Μπράβο, Ελευθερία μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία. Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Γυρίζει Σαλόνικα, γυρίζει η Εύος μου και γυρίζει φορτωμένη. Έχει βγάλει ήδη 2.840, 3.000 δηλαδή. Α, και δεν τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλα. Λεφτά έχουμε. Κλειδιά έχουμε. Μακάρι. Εκείνη η πλάκα που κάναμε στην αρχή και λέγαμε ότι αν κερδίσει κάποιος το αμάξι και πάει η Σαλονίκη να πάρει και τους υπόλοιπους μαζί του, δεν είναι και τόσο αστείο πια. Ακούγεται πολύ ρεαλιστικό. Ακούγεται πολύ κοντινό. Πολύ κοντινό. Είναι μία πιθανότητα στις 24. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εδώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χρεοκοπήσουμε. Τέρμα, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. 3.000 έβγαλε στη διάρκεια του παιχνιδιού και φεύγει από την Αθήνα και τον τροχό της τύχης με σύνολο, παρακαλώ, 4.840 ευρώ. Σχεδόν ένα 5.000 ευρώ καθαρό για τη φίλη μου την Ελευθερία. Τι καλά. Και τι σε κρατάω, να φεύγουμε τώρα, όποιος γυρίζει. Κερδίζει.